Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις κινητές βόμβες με τα ανασφάλιστα οχήματα στους δρόμους, στοιχεία που αν μη τι άλλο προκαλούν προβληματισμό μετά τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε σε όλη τη χώρα σε σχέση με τα μπιλετάκια των 250 ευρώ σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων. Η περιφέρεια της Κρήτης είχε επίσης τα περισσότερα ανασφάλιστα από τις 13 περιφέρειες. Τα λιγότερα ανασφάλιστα υπήρχαν στην Αττική, στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, η περιφέρεια Κρήτης, ό,τι αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, φιγουράρει στην πρώτη θέση, με ποσοστό 23,5%. Ακολουθεί η περιφέρεια Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αιγαίου, με την κατάσταση να είναι σαφώς καλύτερη στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κόσμος δεν έχει δουλειά, δεν έχει χρήματα, περνάει δύσκολα. Πρέπει να κάνει παντίου τρόπου να πληρώνει τα ασφάλιστά του. Αλλά όταν δεν έχει, να μην φάει να πληρώνει τα ασφάλιστά, δεν γίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου κάνει έκπληξη και σίγουρα δεν είναι ένα θετικό δείγμα για τον τόπο μας, γιατί είναι σημαντικό να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια και να έχουμε και τα κατάλληλα έγγραφα. Σίγουρα σε μια περιοχή με τέτοια οικονομική κατάσταση καλή είναι λάθος. Δηλαδή τι να πει εκεί πάνω Ελλάδα. Μάλλον για το οικονομικό δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πρέπει να είναι ασφαλισμένα τα αυτοκίνητα, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να είναι ήσυχο και ο οδηγός και ο απέναντι που είναι δίπλα. Αυτό είναι γενικό, είναι νόμος. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, 48.000 ιδιοκτήτες οχημάτων έλαβαν το σχετικό ειδοποιητήριο. Εμείς είμαστε σχεδόν 10% πάνω από το μέσο όρο των υπόλοιπων νομών στην Ελλάδα, ήταν τα ανασφάλιστα οχήματα. Οπωσδήποτε είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Έλλειψη παιδείας αρχικά. Νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα. Και από την πλευρά του κράτους ότι δεν υπάρχει συνέπεια στο κομμάτι της τιμωρίας. Είναι μεγάλο λάθος, πρέπει να γίνεται. Αλλά τώρα με την κρίση δυσκολεύονται πάρα πολύ. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και στην Κρήτη που έλαβαν το σχετικό ραβασάκι σπέβδουν σε αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν λάθη και παραλήψεις των κρατικών μηχανισμών. Είχαν κλέψει, το είχα δηλώσει. Παρ' όλα αυτά δεν το βρήκαν στο σύστημα. Το μου στείλανε και τέλη κυκλοφορίας, ότι είναι ανασφάλιση και όλα τα σχετικά. Προκειμένου να γλιτώσουν το πρόστιμο, αρκετοί οδηγοί είτε ασφαλίζουν τα οχήματά τους, είτε συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδείξουν τα λάθη που έγιναν, με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 14 Ιουλίου. Να τακτοποιηθούν δηλαδή, γιατί πιθανότατα στις 17 το πρωί να ξαναέχουμε μια φωτογραφία και να ξαναέχουμε πρόστιμα. Όσοι πάντως δεν σπεύσουν θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία αν και μειωμένα κυμαίνονται από 100 έως 250 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος πέρα από τις συνέπειες της αφαίρεσης άδειας οδήγησης και κυκλοφορίας για 6 μήνες. Για μηχανές μέχρι 250 πλέον κυβικά το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ και από 250 κυβικά και πάνω οι μηχανές θα πληρώσουν 150 ευρώ καθώς επίσης ελαττώθηκε στα οχήματα. Μέχρι 1000 κυβικά θα είναι 200 ευρώ και από εκεί και πάνω θα είναι 250 ευρώ.